ήταν το επιτελείο με τον κύριο Βασιλάκο και τον κύριο Καλιακμάνη σε ό,τι αφορά την προστασία. Επιτελείο προστασίας. Νέων. Ναι. Μπράβο. Το παράδειγμα του προστασίας του πολίτη, όπως λέμε, είναι... σε ό,τι αφορά την άμυνα για τα παιδιά. Κύριε Βασιλάκο, μπορεί ένας γονιός να προφυλάξει το παιδί του? Εννοείται ότι μπορεί. Θα το δείξουμε αμέσως. Ναι. Υπάρχει μία εφαρμογή, η οποία εγκαθίσταται εύκολα στο κινητό. Μάλιστα. Και με αυτή την εφαρμογή, ναι, τη γυρίζω με την ηρεμία της, η Μπράβο. Κάμερα θα μας τη δείξει. Μπορεί κάποια Βεβαίως. Κάμερα. Μπράβο. Η Δείχνει κάμερα, λοιπόν... Είναι η κόρη. Μπράβο. Μπράβο. Πού βρίσκεται η κόρη παιδί, μου. Ναι. Η κόρη μου τώρα είναι σε, όπως λένε τα παιδιά, sleepover. Μάλιστα. Κοιμάται σε μια φίλη της. Μάλιστα. Στη Βάρη. Πολύ ωραία. Είναι ζωντανή η σύνδεση. Μάλιστα. Κλειστό, δεν είναι κλειστό το κινητό. Έχει, δεν έχει. Εσύ δεδομένα θέλουμε να έχει. Ξέρεις που είναι το παιδί. Και βλέπεις και με τι ταχύτητα, Γιώργο, κινείται το παιδί. Μάλιστα. Που είναι πολύ σημαντικό. Ερώτημα. Το παιδί ξέρει ότι ο μπαμπάς ξέρει που είναι, έτσι δεν είναι, ναι, με τη θέλησή του. Μπράβο. Ναι. Άρα μπορεί το ίδιο το παιδί να πει ναι. Δώστε μου τη δυνατότητα να ξέρετε που είμαι, βέβαια, να είστε κι εσείς ασφαλείς, να είμαι κι εγώ, να μπορώ να πηγαίνω σε μία φίλη μου, σε ένα φίλο μου, εν πάση περιπτώσει, σε μία οικογένεια. Το δική παιδί είμαστε. Μου έμαθε την εφαρμογή. Μου είπε, μπαμπά, όταν πηγαίνουμε μαζί, είμαστε μία παρέα. Μπράβο. Είμαστε στην πρώτη γυμνασίου. Ναι. Μας αφήνετε στο μολ και κάθεστε κοντά μας. Μπράβο. Εμείς ξέρουμε που είναι ο καθένας από εμάς και ξέρουμε που είστε κι εσείς. Πολύ ωραία. Μπορώ να ρωτήσω, Γιώργο. Πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να δεις τι εφαρμογές κατεβάζει το παιδί με αυτή την εφαρμογή? Μπορείς με αυτό που πες χτες, τη χθεσινή εκπομπή που κάνατε, ναι, το Family Link. Έτσι, αυτό. Με α, το μάλιστα. Google λοιπόν. Family έτσι. Link. Στείλτε μας τα ερωτήματα, ώστε σιγά σιγά να έχουμε τις απαντήσεις των ειδικών. Ναι. Στηρίξτε τη σχέση με τα παιδιά με σχέση εμπιστοσύνης, Γιώργο, το ξέρεις πάρα ακριβώς, πολύ καλά. Ακριβώς. Πατέρας, ο Νίκος το ξέρει επίσης πολύ καλά. Αλλά τώρα σε θέλω για άλλα πράγματα. Λοιπόν, σιγά σιγά απαντάμε για να έχουμε όλες τις απαντήσεις, φίλες και φίλοι. Πάμε στην είδηση που σας είχα πει. Πάρα πολλά ερωτήματα. Πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση έτσι και του παιδιού για να αισθάνεται και πιο καλά το παιδί. Μη μας το παιδί ότι το παρακολουθεί ο πατέρας χωρίς να το ξέρει όλο αυτό, έτσι δεν είναι? Εκτός από είναι ανήλικο το παιδί, αν είναι ανήλικο, αν είναι 5, γιατί βλέπουμε ότι από 4-5 χρονών πλέον μπαίνουν στο διαδίκτυο. Αυτό πρέπει να τα προστατεύσουμε. Πρέπει τα παιδιά να υπάρξει λοιπόν αυτή η προστασία. Εδώ είναι ο κύριος Βασιλάκος, ναι, εδώ είναι ο κύριος Καλιακμάνης και πάμε αμέσως στο οικονομικό μας σκέλος. Ετοιμαστείτε, κύριε Βασιλάκο, για να το δούμε αμέσως μετά με όλα όσα πρέπει να μας πείτε. Πάω κατευθείαν στον κύριο Βασιλάκο. Να πω ότι νιώθω ασφάλεια. Για δύο λόγους. Πρώτον, έδωσε δύο στοιχεία. Ναι, γιατί όταν έχεις, σημαντικά, είναι σημαντικό που έχουμε νομικό σε πιδάλιο υγείας. Μην το ξεχνάς αυτό. Ναι. Που σημαίνει δομημένο πνεύμα, γιατί είναι νομικός πρωτίστως η κυρία Ράπτη και δευτερευόντως υφυπουργός. Και μια γυναίκα που ξέρει τα γεγονότα. Και ξέρει τα πράγματα και δομημένη. Πέστε μας αυτή τη στιγμή. Μια μάνα και ένας πατέρας θέλει να δει το παιδί του ή να συνοηθεί μαζί, ναι, του. Συνοηθεί. Παιδί μου, κοίταξα, θα πας στη φίλη σου, αλλά κι εγώ πρέπει να ξέρω. Μπορεί να πάει όπου θέλει, ναι, Γιώργο μου. Μπορεί να πάει, αρκεί ο γονιός. Μάλιστα. Να συμφωνήσει με το παιδί, ναι, ότι η συσκευή που έχει είναι μια συσκευή που του δίνει τη μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν δίνουμε ένα κινητό στα παιδιά μας. Σωστό. Δεν τους λέμε πάρε το κινητό. Δεν βάζουμε συγκεκριμένους περιορισμούς στο κινητό, έτσι, όσο οφείλουμε, έτσι, για να μην γίνεται κατάχρηση της τεχνολογίας. Σωστό. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές το παιδί για να βρει κάτι στο χώρο πρέπει να το δει μέσα από την κάμερα του κινητού. Έχουμε λοιπόν εφαρμογή που Έχουμε. Μπορούμε να συνοηθούμε με το παιδί Έχουμε. Ή με κάποιο τρόπο ο πατέρας, αν δεν βρίσκει άκρη, να μπει στο κινητό, ναι, του παιδιού ώστε να κινηθεί, ναι, με έναν τρόπο έχουμε, ερευνητικό. Έχουμε μία εφαρμογή, ναι, η οποία υπάγεται σε όλους είναι τους διεθνείς, στο ναι, τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς. Μάλιστα. Είναι η Life 360, μάλιστα, η οποία θα τη γυρίσω σιγά σιγά για να τη δείξει σιγά, και σιγά, η κάμερά μας. Βεβαίως. Η οποία σου δείχνει πού βρίσκεται το παιδί, ναι, τι ώρα πήγε, αν δείτε προς το κάτω, στην κάτω μεριά του κινητού. Ναι. Δείχνει τι ώρα πήγε το παιδί, γιατί μου λέει εμένα, Γιώργο μου. Ότι πήγα, πάω στην ξαδέρφη μου, ναι, ας πούμε. Ναι. Πήγα στη φίλη μου. Ναι. Και καλά έκανε στη φίλη τη Συνανθή και τη Φρίντα. Φτάσανε λοιπόν στις 6 ώρα, όπως θα δει στο κάτω σημείο της οθόνης του κινητού. Μάλιστα. Φτάσανε στις 6 ώρα. Έκατσαν εκεί και ο μπαμπάς είναι ήσυχος, γιατί μάλιστα δεν μου άρχισαν να μου γυρίζουν στις πλατείες. Ναι, ναι. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα τώρα, ότι μπορεί να φύγει σε μια πλατεία το παιδί και να είναι ασυνόδευτο. Μάλιστα. Οπότε το βλέπω ότι 6 και 52 έφτασε εκεί. Είναι κοντά στην οδό Σπετσών, στη Βάρη, που είναι το σπίτι της
της φίλης. Και... το κινητό του είναι στο 100% η μπαταρία, που σημαίνει, Γιώργο μου, το κινητό είναι στην πρίζα και φορτίζει. Εάν είναι κλειστό το κινητό, εγώ στο ξέρω που είναι το παιδί. Σου λέει το τελευταίο στίγμα. Α, σου δίνει. Πολύ σημαντικό. Άρα εκεί αρχίζει να πονηρεύεσαι. Και άμα το πάρει από εκεί. Και να το πάρει, σου δείχνει πάλι, το ακολουθεί όλο, δεν χάνει το ίχνος του παιδιού. Άρα, λοιπόν... είναι συμβατό, πρόσεξε, γιατί εδώ έχουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ναι. Είναι συμβατό με τα προσωπικά δεδομένα. Α, συμβατό. Και να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που πλέον έχουμε ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται και σε πλατφόρμες και στο εξωτερικό. Μάλιστα. Και που έχουμε και μια εφαρμογή η οποία έχει περάσει όλους τους ελέγχους, γιατί τα προσωπικά δεδομένα της υγείας και της θέσης και κίνησης είναι ευαίσθητα. Ερώτημα. Ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο. Είναι πιο και να σου πω, γιατί πάμε σε ιατρικό φάκελο σιγά σιγά. Ανοίγει ο ψηφιακός ιατρικός φάκελος. Σαφής. Είναι πολύ μεγάλο φάσμα γνώσης. Ερώτημα. Όταν η Mayo Clinic χτες βγήκε και σου είπε ότι το 2023 εγώ θα αρχίσω να συλλέγω όλα τα δεδομένα των ασθενών μέχρι το 2033, καταλαβαίνεις σε τι κόσμο θα ξυπνήσουμε. Και αν δεν έχουμε όπλο την τεχνολογία, Γιώργο, σωστό. Θα βρεθούμε ερώτημα. Όλοι νυχτωμένοι μακρά. Ερώτημα. Είσαι πατέρας. Μένα μεγαλώσανε τα παιδιά, δόξα τω Θεώ, το κύριο Ξηραδάκη επίσης. Και να ξέρεις, υπουργού είναι ακόμα... δύσκολο να ασχολείσαι με τεχνολογία και να είσαι πατέρας. Ερώτημα, αν ο Πιτσιρικάς είναι πιο μάγκας από εμάς όλους και κατεβάσει την εφαρμογή, εγώ τι κάνω, θα ρωτήσει ο κύριος Δουδονής, ο νομικός που θα έρθει σε λίγο μαζί μας. Θα το καταλάβω αμέσως ότι με κατέβασε. Σου δείχνει στίγμα ότι μου κλείσε την εφαρμογή και επικοινωνείς με τα διπλανά πρόσωπα. Και να πω ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα και μεγάλη ανασφάλεια με τα ενήλικα ζευγάρια μέσω εφαρμογών dating. Μάλιστα. Που δεν υπάρχει παρακολούθηση. Πάει ο Γιώργος Αυτιάς ένα βράδυ σε μια συνάντηση στο Φλίσβο. Δεν μου λέει ποια θα συναντήσει. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Νίκο, έχω μια συνάντηση με μια κοπέλα που γνώρισα από το ίντερνετ. Τώρα πια όλα αυτά παρακολουθούνται με τη δύναμη της τεχνολογίας θετικά. Μην το κοιτάμε. Ερώτημα. Ναι. Είναι το παιδί μας μπροστά στον υπολογιστή. Καλή ώρα. Ναι. Να τος ο υπολογιστής. Ορίστε. Και να δείξουμε... και μπαίνει ένας παλιάνθρωπος μέσα. Να δείξω και αυτό. Μπράβο. Γιώργο. Μπράβο. Για να δούνε στα ελληνικά την εφαρμογή που είναι δωρεάν. Ωραία. Να την εγκαταστήσουν Ιβάν, όλοι οι γονείς. Κάθε το παιδί και βλέπει το μπίτσο το ηλεκτρολόγο. Παιδικό. Ναι. Σωστό. Ναι. Βεβαίως. Και μπαίνει ένας παλιάνθρωπος μέσα στον υπολογιστή του παιδιού. Ναι. Το λέω έτσι απλά. Ναι. Άτιμος. Και του λέει: Για να σε δω, για να σε κάνω, για να σε δείξω. Το παιδί ντρέπεται, δεν το λέει στη μαμά και στον μπαμπά και κλείνει τον υπολογιστή. Σωστό. Και ακόμα χειρότερο, έχουμε εκβιασμούς που λένε στα παιδιά: Δείξε μου λίγο την κυλίτσα σου. Αυτοί για που μιλάνε όνομα, μαζί. Δυστυχώς, Γιώργο μου, υπάρχουν και να το πούμε. Πρέπει να μιλάτε οι γονείς με τα παιδιά και να τους λέτε: Δεν θα κάνεις κάτι που σου λέει ένας άγνωστος. Και εγώ είμαι εδώ, ο πατέρας σου. Ισόβια, κύριε Βασιλάκο. Να σε βοηθήσω. Ισόβια σε αυτά τα τομάρια. Ισόβια. Τεχνολογικό αποκλεισμό. Ρωτάω λοιπόν. Δηλαδή να πάμε και ένα βήμα παρακάτω και να δούμε. Μισό. Υπάρχει και ένα αίτημα που έχουμε εκφράσει από αυτή την εκπομπή, Γιώργο, οι δυο μας. Έχουμε πει ψηφιακές περιπολίες να δώσει ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το τη δυνατότητα στο Βασίλη τον Παπακώστα, που είναι προϊστάμενος του ηλεκτρονικού εγκλήματος, να έχει ψηφιακές περιπολίες ανά πάσα στιγμή. Ερώτημα. Αυτός ο παλιάνθρωπος μπήκε στον υπολογιστή του παιδιού. Το παιδί δεν λέει τίποτα. Δεν λέει. Φοβάται. Φοβάται ενδεχομένως τον αυστηρό πατέρα ή τη μάνα ή τον πατέρα και τη μάνα που κοιτάζουν την καριέρα. Κύριε Ράπτη, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι και δεν το λέει πουθενά, το λέει στη φίλη. Που είναι δίπλα σου στον καναπέ το Μπράβο. Παιδί και εσύ αντί να δεις μαζί του το κινητό, Γιώργο, Μπράβο. Μου, λες ότι εμένα δεν με αφορά. Ερώτημα. Το πρόβλημα ξεκινά εγώ ως γονιός. Μπορώ να παρακολουθώ από το κινητό μου τον υπολογιστή μπορείς. Του παιδιού στο Βεβαίως σπίτι. Μπορώ. Το και μπορώ να εντοπίσω και τον παλιάνθρωπο που θα μπορείς. Μπει στον υπολογιστή Βεβαίως του παιδιού. Βεβαίως και με τρόπο όχι δύσκολο τεχνικά. Με το Google Family Link. Να στο δείξω, το έχω έτοιμο. Την ανοχή σας για μισό δευτερόλεπτο, ορίστε, κρατήστε την οικογένειά σας ασφαλή. Στο λέει η ίδια η Google, στο δίνει τελείως δωρεάν. Α, είναι δωρεάν. Λέγεται Μάλιστα. Google Family Link και εγκαθίσταται Μάλιστα. σε Android σπουδαίος. Και iOS συσκευές. Είσαι σπουδαίος. Και ας καταγράψουμε ότι υπάρχει τετραπλασιασμός των περιστατικών Μάλιστα. ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης παιδιών από τον Απρίλιο του 20 μέχρι το 21, όπως καταγράφει η Europol. Ακριβώς. Τι βλέπουμε λοιπόν εκεί, βλέπουμε αύξηση και των προσπαθειών να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά. Μάλιστα. Ενήλικες οι οποίοι διακινούν και υλικό τέτοιο και να έρθουν σε επαφή με τον τρόπο που είπατε. Δηλαδή αρχικά με ένα chat, με μια συζήτηση, δείξε μου μια φωτογραφία σου, πες μου κάτι για σένα και σταδιακά αποκτούν την εμπιστοσύνη Άρα... του παιδιού.
Άρα πρέπει αφενός και η εφαρμογή που αναφέρθηκε. Όταν βρεθεί κάποιος στον δρόμο του παιδιού και του πει δείξε μου μια φωτογραφία σου πρέπει ή να γνωρίζει άλλο και το παιδί να μιλήσει με τη μάνα και τον πατέρα. Ακριβώς. Να μιλήσει με τη μάνα και τον πατέρα ούτως ώστε να τους δείξει ποιος είναι αυτός που αποπειράται να έρθει σε επαφή μαζί τους. Άρα όλα αυτά εδώ ξέρετε σημαίνουν ότι και οι γονείς έχουν τα όπλα αυτή τη στιγμή τα οποία δεν είναι, είναι φιλικά όπλα ψηφιακά, και πρέπει ψηφιακά όπλα που μπορεί να μπουν στην οικογένεια. Ακριβώς. Δηλαδή ο παλιάνθρωπος μπαίνει μέσα στο σπίτι. Δεν πάει ένα λεπτό, παιδιά. Ο άτιμος, ο παλιάνθρωπος, ο παιδεραστής, μπαίνει στο σπίτι σου χωρίς να το καταλάβεις μέσω του υπολογιστή. Και εκεί χρειάζεται η εμπιστοσύνη του παιδιού στο γονιό, στη μάνα και στον πατέρα και η κουβέντα μεταξύ παιδιών και γονέων. Τα λέω καλά, βέβαια, παιδιά. Εμένα μεγαλώσανε. Τα θύματα. Τα θύματα είναι παιδιά που είτε έχουν αυτή την παραμέληση εκ μέρους του γονιού, είτε που οι γονείς τους εξ ανάγκης δουλεύουν πάρα πολλές ώρες εκτός σπιτιού. Είστε σπουδαίος, κύριε Βασιλάκο. Άρα εκεί χρειάζεται υποστήριξη μεγαλύτερη. Είστε σπουδαίος. Για πείτε μου τώρα, πώς μπορεί να προστατευτεί το παιδί μέσω ποιων εφαρμογών. Life 360 είναι η πρώτη. Και Life 360, αυτό να θυμηθούν Γιώργο, γιατί αυτό παρακολουθεί το παιδί και δείχνει τις κινήσεις του παιδιού. Ας κρατήσουν το Life 360 που είναι δωρεάν, το εγκαθιστούν οι γονείς στο κινητό τους και στο κινητό του παιδιού, αρκεί να έχουν ανοιχτά τα δεδομένα του κινητού, τώρα, να επικοινωνεί με ίντερνετ. Πώς προστατεύεται το παιδί από ένα κοντινό, κυρία Ράπτη, χρόνια το πολεμάτε το θέμα, είστε πολύ κοντά, θέλουμε την άποψή σας, θέλουμε τη γνώμη σας. Ελάτε. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Φτιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι πολύ σημαντική η παράμετρος που αφορά στο διαδίκτυο. Και εμείς έχουμε κρούσματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης μέσω διαδικτύου. Ναι. Και εδώ είναι καλό να πούμε, να ακούσουν και οι γονείς, ότι λόγω της ανωνυμίας του διαδικτύου μπορεί αυτός που θα πλησιάσει το παιδί μας να προφασιστεί ότι είναι συνομήλικος, ενώ είναι πολύ μεγαλύτερος. Ακόμα και να χρησιμοποιήσει φωτογραφία που να δείχνει ότι είναι συνομήλικος. Και οι δράστες τι κάνουν. Επιλέγουν 3-4 ή και περισσότερα παιδιά με τα οποία συνομιλούν για μεγάλο διάστημα, για κάποιους μήνες. Είναι πάντα εκεί να ακούσουν το παιδί, να το εμψυχώσουν, να το ενθαρρύνουν, γιατί όχι να το κολακέψουν και τη δεδομένη στιγμή ζητούν συνάντηση. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάμε τώρα στην καθημερινότητα. Εκεί όπου τα κρούσματα είναι στο οικείο περιβάλλον του παιδιού, στον κύκλο εμπιστοσύνης του παιδιού, στο στενό οικογενειακό, συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον του παιδιού, που εκεί, κυρία Αυτιά, μπορεί να είναι ο πατέρας, μπορεί να είναι ο θείος, ο παππούς, ο ξάδελφος, ο καινούργιος σύντροφος της μαμάς που έχει χωρίσει, ακόμα και κάποιος στο χώρο που μπορεί να κινείται το παιδί, το σχολικό, τον αθλητικό κτλ. Εκεί πρέπει πρώτα απ' όλα το παιδί να βάλει τα όρια του. Και επειδή ξέρετε, η πρόληψη είναι ευθύνη των ενηλίκων, θα πρέπει εμείς οι μεγάλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί και δεκτικοί με τα συναισθήματα του παιδιού. Αν το παιδί μας καταθέσει ότι κάτι έχει συμβεί, εμείς θα πρέπει να το ακούσουμε με προσοχή, να μην το αποπάρουμε. Και αμέσως μετά να επικοινωνήσουμε με έναν ειδικό, με έναν ψυχολόγο, με έναν κοινωνικό λειτουργό, ακόμη και με έναν αστυνομικό που θα μας δώσει κατευθύνσεις. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο του προγράμματος 1 στα 5, μας λέει να μην ανακρίνουμε το παιδί. Να σταθούμε σε αυτό. Το παιδί πρέπει να έχει. Να μιλάει με τον πατέρα και τη μάνα, ώστε να μπορεί να εκφραστεί, γιατί μπορεί να το φοβίζει αυτός ο άτιμος, ο παλιάνθρωπος, ο παιδεραστής. Έτσι δεν είναι? Συχνά συμβαίνει αυτό. Μάλιστα. Συχνά για να διατηρήσει τη σιωπή του, εκφοβίζει το παιδί. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε οι γονείς όταν θα υποψιαστούν κάτι να μην ανακρίνουν το παιδί. Να κουβεντιάσουν μαζί του με ειλικρίνεια και αμεσότητα, να ρωτήσουν τι έγινε, πότε έγινε, με ποιον έγινε, αλλά να μην ρωτήσουν γιατί. Διότι τότε το παιδί μας θα νιώσει συνένοχο, θα κλεισίσει τον εαυτό του και δεν θα μας αποκαλύψει όλα όσα έχουν συμβεί. Μάλιστα. Είστε ιδιαίτερα σημαντικοί σε όλα αυτά. Χρόνια πολεμάτε για τούτα εδώ. Κυρία Ράπτη, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Είστε μέλος, επίλεκτο μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Να σαπίσουν στη φυλακή και όταν ξέρουν δεν θα ξαναβγούνε ποτέ από τη φυλακή, για να δούμε τότε θα τολμήσουν να κάνουν τίποτα. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια και αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουν. Σας ευχαριστώ θερμά και για τη σημερινή σας παρέμβαση. Θερμότατα να και θέλω καλά, αυτό να το ακολουθήσουμε, κύριε Βασιλάκο, ώστε από όλες τις πλευρές να ενημερώνει το κόσμο. Πείτε την εφαρμογή πάλι. Λοιπόν, η εφαρμογή είναι η Life 360. Μάλιστα. Θα την εγκαταστήσουν οι γονείς στο κινητό τους και στο κινητό των παιδιών. Μάλιστα. Συνένεση γονέως παιδιού. Και μαζί θα κάνουν, θα φτιάξουν την οικογενειακή πολιτική ασφάλεια στο διαδίκτυο. Άμυνα. Εκεί πάμε. Έτσι.
Η πιο μεγάλη άμυνα είναι η αγάπη του γονιού προς το παιδί, η εμπιστοσύνη και όλα αυτά. Αυτά θέλουν χτίσιμο, θέλουν χρόνο. Σας ευχαριστώ, κύριε Ράπτη. Ευχαριστώ θερμά. Υπάρχει όμως, κύριε Αυτιά, και μια πολύ σημαντική παρέμβαση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση, που λειτουργεί και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο αντιμετώπισης. Δείτε τώρα στην Κοζάνη. Σε λίγο πάει. Μου λένε από το Κοζάνη Live η κυρία Ζιαμπά. 67χρονος ασέλγησε σε 21 ετών αμαία. Ντροπή. Πέστε μου, τι τιμωρία τον περιμένει αυτόν? Ποια είναι η τιμωρία του αυτού? Τα παιδιά με αναπηρία είναι ακόμα πιο ευάλωτα. Μάλιστα. Υπάρχουν ποινές, είναι αυστηρές, όπου χρειάζεται αυστηροποίηση στο θεσμικό μας πλαίσιο. Να το κάνουμε, να το κάνουμε. Για να είστε σίγουρος ότι θα το κάνουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Η ώρα είναι 5 λεπτά πριν από τις 9, κύριε Βασιλάκο, ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Κυρίες και φίλοι, θα πάμε στα θέματά μας που έχουν...